Ο κύριος Καραναστάσης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συζητάμε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2017, το βασικότερο νόμο για το κράτος και τη λειτουργία του. Αυτόν που χαρακτηρίζει το προφίλ της διακυβέρνησης της χώρας. Φτάσαμε, ας μου επιτραπεί ο εφημισμός, εσύ ως τον 7ο προϋπολογισμό που κατατίθεται υπό καθεστώς μνημονίων και στο 2ο με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα πέρυσι από αυτό το βήμα, στην αντίστοιχη συζήτηση, ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε από τις πρώτες μέρες της ύπαρξής της στη θέση να διαπραγματεύεται υπό τη δαμόκλεια σπάθη του Brexit, που απεργάζονταν ξένα και εγχώρια κέντρα για κενά και παραλήψεις στην υλοποίηση δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει οι προκάτοχοί της, σημείωνα δε ότι το στίχημα για την κυβέρνηση ήταν η επιτυχής έκβαση της διαπραγμάτευσης να αποδειχτεί ότι πρόκειται για νίκη ουσίας και όχι πύρια νίκη. Σήμερα, συγκρίνοντας τους δύο προϋπολογισμούς της κυβέρνησής μας με τους προηγούμενους, μπορώ με ικανοποίηση να σημειώσω ότι ο πρώτος προϋπολογισμός, το οικονομικό έτος 2016, έβγαλε τη χώρα από την ύφεση και εμπέδωσε τη δημοσιονομική σταθερότητα. Ο δε προϋπολογισμός του 2017 παγιώνει πλέον τη δημοσιονομική ισορροπία και σταθερότητα, αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στις αγορές και δίνει το μήνυμα ότι οι προϋπολογισμοί της χώρας μας πλέον δεν είναι ούτε πλασματικοί ούτε ελλειμματικοί. Ο προϋπολογισμός του 2016 κλείνει με πρωτογενές πλεώνασμα 0,5% και υπέρβαση στόχων εσόδων κατά 1 δις ευρώ. Στο δεύτερο εξάμηνο, η οικονομία σημείωσε θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Αυτό σηματοδοτεί και επίσημα το τέλος της ύφεσης. Για 5 συνεχόμενους μήνες έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις των ιδιωτών προς τις τράπεζες. Τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων σήμερα βρίσκονται περίπου στο 6,4%, το ίδιο με την άνοιξη του 2014. Υπάρχει όμως διαφορά ότι την άνοιξη του 2014 παντού τα επιτόκια κατέβαιναν, έπεφταν, ενώ σήμερα τα επιτόκια ανεβαίνουν πλην το επιτοκίο της χώρας μας. Δεν θέλω, κυρία Πρόεδρε, να καταχραστώ το χρόνο κάνοντας συγκρίσεις με τα πεπραγμένα των προηγούμενων κυβερνήσεων. Συγκρίσεις που έχει κάνει ήδη ο ελληνικός λαός. Μένοντας λοιπόν στα του προϋπολογισμού και αφού επισημάνω την αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού του 2017 στο 1,16 δις έναντι των 272 εκατομμυρίων ευρώ του κοινωνικού προϋπολογισμού του 2016, θέλω να σταθώ περισσότερο σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για το 2017. Βασική πηγή εσόδων, το οποίο αποτελούν οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αναπτυξιακοί τομείς που ενισχύονται με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι κυρίως οι μεταφορές και το περιβάλλον, με έργα κυρίως υποδομών, επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων. Η ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, η ενέργεια και αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, ιδιαίτερη μνήμα, οφείλω να κάνω εδώ στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ένα πρόγραμμα που έχει βοηθήσει πολύ τη χώρα μας, που ξεκινά πάλι με αυξημένο προϋπολογισμό, όσο και στην άλλη μεγάλη ανάγκη να τρέξει το θέμα της κάλυψης ολόκληρης της υπηρετικής Ελλάδος με την παροχή του φυσικού αερίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ακόμη 3 μεγάλες περιφέρειες της χώρας, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία πλην της Θεσσαλονίκης και η Στερεά Ελλάδα, που δεν έχουν τη δυνατότητα να υποφεληθούν από τη χρήση του φυσικού αερίου. Και δεν την έχουν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί η λογική της ιδιωτικοποίησης των πάντων, που στεναρά προσπάθησαν να επιβάλλουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, απέδωσαν άκαρπους τους σχετικούς διαγωνισμούς που έγιναν την περίοδο 2012-2014, αφού ο δις ιδιώτης ενδιαφέρθηκε στους δύο αυτούς διαγωνισμούς. Η κυβέρνησή μας έρχεται σήμερα να καλύψει αυτό το κενό με τη δημιουργία της Εταιρείας Διανομής Αερίου της Λιπής Ελλάδας, μια διχατρική 100% της ΔΕΠΑ, που θα φέρει άμεσα φυσικό αέριο, είτε υγροποιημένο φυσικό αέριο του LNG, είτε συμπιεσμένο φυσικό αέριο του CNG και στις περιοχές αυτές.
Η μεγάλη όμως συμβολή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αποτυπώνεται στα έργα υποδομών. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 κλείνει ένα μεγάλο κύκλο ελλιπού σχεδιασμού, σκοπιμοτήτων, κακοδιαχείρισης και ανεκπλήρωτων υποσχέσεων που αποτελούσαν για δεκαετίες πάγια πρακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων στα έργα υποδομών και μεταφορών. Έτσι με αυτό ολοκληρώνονται έργα στα οποία κατασπαταλήθηκαν κοινοτικοί και εθνικοί πόροι και αντιμετώπισαν τον κίνδυνο να μείνουν εμετελή. Ξεκινούν έργα που θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία και τα οποία δεν θα τα χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τους διαθέσιμους πόρους. Η έγκυρη ολοκλήρωση των 5 μεγάλων αυτοκινητοδρόμων του Μωρέα, της Κορίνθου Πάτρας, της Ιωνίας Οδού, του Αιγαίου στην περιοχή Τεμπών Πλαταμόνα, καθώς και το μεσαίο τμήμα του Ε65 μέχρι το Μάρτιο του 2017 και επιπλέον θα αποδοθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας ολοκληρωμένο επιτέλους τον άξονα Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Εύζωνη, τον Παθέ, που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αφορά επίσης το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν σταματημένο εδώ και χρόνια. Το έργο αυτό επανακινήθηκε, οι εργασίες πολιτικού μηχανικού ολοκληρώνονται το Μάρτιο του 2017 και θα παραδοθεί σε λειτουργία μέχρι το 2020. Στο ίδιο κομμάτι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων εντάσσονται εξάλλου η γραμμή 4 του μετρό και η επέκταση του τραμ από το Κερατσίνι και στο Πέραμα, ανακουφίζοντας τη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, όπως και ο βόρειος οδικός άξονας στην Κρήτη, έτοιμα πολλών ετών, καθώς και το νότιο τμήμα του πολύπαθου αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος, το Ε65. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα τα οποία ήταν εγκαταλειμμένα, χωρίς διάθεση χρηματοδότησης, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη και επανήλθαν στο συγχρηματοδοτούμενο σχέδιο μισό λεπτό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αυτό θα αποφέρει για τη χώρα μας επιτέλους ένα σύγχρονο σιδηροδρομικό παθέ υψηλών ταχυτήτων και που θα συνδέει την Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ σύντομα σε 3 ώρες και 25 λεπτά. Τέλος, με τον εξοπλισμό του προγράμματος για τις υποδομές μεταφορών, στην προγραμματική περίοδο 14-20 ξεκινούν νέα μεγάλα έργα, έργα για τους πολίτες και όχι έργα για τα έργα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2017 είναι αναπτυξιακός, πλεονασματικός και το κυριότερο αληθινός και εφαρμόσιμος. Η κυβέρνηση οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με την κοινωνία όσο και με τους εταίρους δανειστές. Κατά συνέπεια, μπορώ με ικανοποίηση να πω ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός μας βεβαιώνει για την επικείμενη έξοδο από τη δίνη της οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος